Καλησπέρα σας στον Πειραιά, εδώ στο λιμάνι της καρδιάς όλων μας, ασχέτως αν είμαστε από τον Πειραιά ή όχι. Η καρδιά σήμερα της Ελλάδος ολόκληρης χτυπάει εδώ. Χτυπάει στην εκδήλωση που κάνει ο Δήμαρχος του Πειραιά, ο Δήμος του Πειραιά, μαζί με την Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού, τους βουλευτές ελληνικής καταγωγής σε όλο τον κόσμο, σε 28 χώρες παρακαλώ, πάνω από 200 ενεργεία βουλευτές και πάνω από 500 πρώην βουλευτές, πρωθυπουργοί, γερουσιαστές, με τεράστια δύναμη, για την δύναμη καρδιάς πάνω απ' όλα για την Ελλάδα. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να τους φιλοξενούμε εδώ πέρα, με σκοπό αφενός να συγκληθεί μια άτυπη, όπως έγινε, θα έλεγα, Γενική Συνέλευση της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού, να τιμήσουν και εμένα προσωπικά για το βιβλίο το οποίο είναι γραμμένο για την ΠΑΔΕΕ, για την Βουλή των Αποδήμων και αναφέρεται στην άσκηση διακοινοβουλευτικής διπλωματίας ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Είναι το μοναδικό βιβλίο το οποίο αναφέρεται στην λειτουργία της ΠΑΔΕΕ, στα όσα έχει πετύχει από το 1996 που ξεκίνησε δειλά-δειλά να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και στις στοχεύσεις που έχει σαν εργαλείο ασκήσεως εξωτερικής πολιτικής. Δυστυχώς λίγος κόσμος ξέρει τι σημαίνει ΠΑΔΕΕ. Πιστέψτε μου, όμως οι άνθρωποι αυτοί κάνουν ένα τεράστιο έργο, το οποίο κομμάτι αυτού θα δούμε στην πορεία στη σημερινή εκδήλωση. Γι' αυτό και η επιλογή του Πειραιά να τιμήσει και να τιμηθεί από την ΠΑΔΕΕ δεν είναι τυχαία. Θα δώσω στην συνέχεια τον λόγο στον συντονιστή της εκδηλώσεως της σημερινής, τον Νίκο τον Παρασκευά, γνωστό σε όλους σας, γενικό διευθυντή στο κανάλι του Πειραιά, για να μπορέσει να δώσει στους καταρχήν ομιλητές, τον Δήμαρχό μας, τον Δήμαρχο του Πειραιά, κύριο Μόραλη, και τον πρόεδρο της ΠΑΔΕΕ, εξ Αυστραλίας ορμόμενος, αλλά πιο Έλληνας από όλους μας, τον Πίτερ Κασιατάνη, από το Πέρθ της Αυστραλίας, θα μας πει και εκείνος το δικό του στίγμα, σαν πάνω απ' όλα Έλληνας και μετά πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ και ενεργεία βουλευτής στην Αυστραλία. Λοιπόν, να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε σήμερα εδώ πέρα, μαζί μας, σε μια δύσκολη μέρα καλοκαιρινή, να δώσω τον λόγο στον Νίκο τον Παρασκευά και θα ξαναπούμε πάλι σε λίγο. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Ο λόγος που γίνεται εδώ στο Πειραιά, από ό,τι μας είπαν εσείς μας το που είστε εδώ σήμερα μαζί μας, που επιλέξατε να έρθετε εδώ στο Πειραιά, στη φιλόξενη πόλη μας, είναι γιατί ο Πειραιάς ήταν το λιμάνι από το οποίο οι πρόγονοι σας ξεκίνησαν το μεγάλο ταξίδι του Μισεμού. Εδώ σηκώσαν για τελευταία φορά το μαντίλι, εδώ χύσαν το τελευταίο τους δάκρυ, αποχαιρετώντας την πατρίδα. Από εδώ λοιπόν ξεκίνησε, ο Πειραιάς δεν ήταν μόνο το λιμάνι του χωρισμού, ήταν το λιμάνι της νέας αρχής, εκεί που πήγατε οι πρόγονοι σας, εσείς οι ίδιοι και οι απόγονοι σας, μεγαλουργείτε, κάνετε τη μεγάλη Ελλάδα, την Ελλάδα που δοξάζει τη σημερινή Ελλάδα. Την Ελλάδα που υπάρχει, πάλεται, αγωνίζεται και προσπαθεί να κρατηθεί όρθια. Και εσείς είσαστε εκείνοι που μας βοηθάτε να κρατηθούμε όρθιοι σήμερα εδώ, στα δύσκολα χρόνια που περνάμε. Είναι λοιπόν πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μας που έχουμε μαζί μας τους εκπροσώπους, τα εκλεκτά στελέχη της Ομογένειας. Είσαστε εσείς που είσαστε η φωνή της Ελλάδας στα ξένα κοινοβούλια. Είσαστε εσείς που είσαστε ο παλμός της Ελλάδας στη ξενιτιά. Εσείς που προωθείτε τα δίκαια τα δικά μας, που ξέρετε πώς τι σημαίνει Ελλάδα και λέτε εκεί που βρίσκεστε και δείχνετε τι είναι η Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που είσαστε μαζί μας και επιλέξατε τον Πειραιά σήμερα για αυτή τη μικρή εκδήλωση. Να δώσω αμέσως στο δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο τον Γιάννη τον Μόραλη, να δώσω το λόγο για να πει και αυτός ένα χαιρετισμό. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε της ΠΑΔΕΕ, αξιότιμε κύριοι Υπουργοί, γερουσιαστές, βουλευτές, κύριε Τέος Υπουργέ, κύριε Νιώτη, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου κύριε Δαβάκη, κύριε Πρόεδρε της Ραδιοφωνίας Πειραιά κύριε Αβραμίδη, κύριε εκπρόσωπο του κύριου Μαρινάκη κύριε Ψηλάτη, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, το στολίδι της πόλης μας, το οποίο φιλοξενεί σήμερα μια σημαντική εκδήλωση. Το στολίδι της πόλης μας ταυτόχρονα είναι αυαρχίδα του πολιτισμού για το Δήμο Πειραιά. Ένα δημοτικό θέατρο που είδα σε όλους ότι άρεσε, ένα πολύ παλιό θέατρο, ανακοινήθηκε και ξαναλειτουργήσε το 2013
και διανύει μια, θα έλεγα, εξαιρετική πορεία από την επανατολία του. Πράγματι που μας κάνει να νιώθουμε περίφανοι στον Πειραιά και το θέατρο και γιατί συμβαίνει μέσα στο θέατρο αυτό. Είναι ότι η Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού είναι ένα πολύ σημαντικό όργανο που συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του ελληνικού και ξένου κοινοβουλίου, του ελληνικού και του ξένου κοινοβουλίου, δηλαδή καλύτερα, και παράλληλα στηρίζει και βοηθάει του Έλληνε ελληνική καταγωγή βουλευτέ και του ουσιαστέ υπουργού. Όπω είπε και ο συντονιστή, ο οποίο όμω ο συνδυασμό Παρασκευά έκανε μια τοποθέτηση και νομίζω είναι αυτονόητη, όλε οι ομογενεί σε θέσει ευθύνη έχετε τη δυνατότητα και με βεβαίωση το πράγματι όλα αυτά τα χρόνια να διαδραματίσετε σημαντικό ρόλο στο εξωτερικό για την αναβάθμιση τη εικόνα τη χώρα μα στα ξένα κοινοβούλια αλλά και στου λαού, οι οποίοι με την ψήφο του σα τίμησαν. Και νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικό ένα Έλληνα ομογενή να έχει μια τόσο επιτυχημένη πορεία στη ζωή του, ώστε να εκλέγεται και να ψηφίζεται από διάφορου λαού σε όλο τον κόσμο. Είναι εδώ τη συμβολή στην προάσπιση των εθνικών στόχων, όποια και αν είναι αυτή, είναι τεράστια σημασία. Και ιδιαίτερα σε μια δύσκολη, δυσκολότερη περίοδο μετά την μεταπολίτευση που περνάει η χώρα μας. Είμαι βέβαιος ότι στις χώρες που ζείτε και δραστηριοποιείστε, σίγουρα υπερασπίζετε τη χώρα μας, σίγουρα διαφημίζετε τη χώρα μας και σίγουρα αμήνεστε για αρκετά από όσα ακούγονται για τη χώρα μας, εκ των οποίων όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά είναι αλήθεια. Γιατί είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξει η Ελλάδα, να αλλάξει την νοοτροπία της, να αλλάξει τους θεσμούς της, να αλλάξει πολλά πράγματα, ώστε να είναι η σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα που και εμείς θέλουμε που ζούμε εδώ, αλλά πολύ περισσότερο θέλετε και εσείς που κατάγεστε από την Ελλάδα, φρέξτε την Ελλάδα, σαν να ζείτε σε διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η κοινή απόφαση πραγματικά της ΠΑΔΕ και του Δήμου Πειραιά και της σημερινή δήλωση θέλω ότι είναι τιμητική για τον Πειραιά και ο Πειραιάς προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να κοιτάξει προς τα έξω. Έχουμε ως δημοτική αρχή και το δικό μου, αν θέλετε, μότο, σύνθημα είναι ότι ο Πειραιάς πρέπει να κοιτάζει προς τη θάλασσα. Πρέπει να έχει μια εξωστρέφεια, είναι μια πόλη λιμάνι ιστορικά, μια πόλη που άφησε το εμπόριο, η ναυτιλία, ο τουρισμός, πρέπει να είναι μια πόλη εξωστρεφής. Αλλά στο πλαίσιο αυτό νομίζω ότι η σημερινή εκδήλωση εδώ που συναποφασίσαμε είναι μια σημαντική εκδήλωση για την πόλη μας. Άλλωστε, όπως είπε ο κ. Παρασκευάς, ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ελλάδας, είναι ίσως ο τόπος που οι περισσότεροι ασπρογόνους ξεκίνησαν για το μεγάλο ταξίδι, μεταναστεύοντας για μια καλύτερη ζωή σε άλλες χώρες. Άρα νομίζω ότι αποκτά και μια σημειολογία, αν θέλετε, για εσάς, η παρουσία σήμερα εδώ στον Πειραιά. Πέρα από τη δικιά μας ικανοποίηση και τη τιμή την οποία νιώθουμε. Δεν θέλω να κουράσω. Νομίζω τον πρώτο θα ακούσουμε πιο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί για να είμαι ειλικρινής και εγώ δεν γνώριζα πλήρως τη δράση της ΠΑΔΕ και μου δημιούργησε ενδιαφέρον που είχα και διάβασα στο τελευταίο ένα μήνα που είχαμε συντονίσει τη συνάντηση για την δράση της. Και πραγματικά είναι μια ενδιαφέρουσα ένωση, ένας ενδιαφέρον φορέας. Και αν νομίζω έχετε από το ελληνικό κοινοβούλιο την ανταπόκριση που πρέπει να έχετε, νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε μαζί με τους Έλληνες συναδέλφους σας σημαντικά πράγματα στο εξωτερικό. Οπότε να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνετε, σε όποια και αν χώρα και αν δραστηριοποιήσετε. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόφαση την κοινή να κάνουμε σε μια δήλωση εδώ και να ευχηθώ και εκ των προτέρων καλή επιτυχία στο βιβλίο το οποίο μας ανέφερε πριν ο κ. Μουλάς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά και να περάσετε καλά στον Πειραιά. Καλησπέρα σας σε όλους, εντετιμότατε Δήμαρχε, κύριε Μόραλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δεξίωση και για την καλωσόρηση που μας παραχώρησες απόψε. Είναι μεγάλη μας τιμή εμείς να είμαστε στο μεγάλο λιμάνι της Ελλάδος, αλλά όχι μόνο στο μεγάλο λιμάνι, αλλά σε μια σημαντική σύγχρονη πόλη της Ευρώπης, το Πειραιά. Και συγχαίρω όλους τους δημοτικούς σύμβουλους στο Πειραιά και γενικά τον πληθυσμό του Πειραιά για την πρόοδο που έχετε δείξει αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο κύριο Γιώργο Νούλα τον συγχαίρουμε και πάλι για το μεγάλο του έργο. Ο κύριος Νούλας έγραψε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Ένα βιβλίο που μιλάει για μια σωτηλή διπλωματία. Μια διπλωματία διαμέσου των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Μία από τις πιο κύριες φυσικά για την ελληνική
Βουλή είναι η ΠΑΔΕ, που σήμερα αρχίσαμε τη Γενική Συνέλευσή μας εδώ στην Ελλάδα και θα συνεχίσουμε στα πλαίσια της εβδομάδος. Ο κύριος Νούλας, στο βιβλίο του, που στα μέλη της ΠΑΔΕ, η ΠΑΔΕ θα το παραχωρήσει το βιβλίο για να αρχίσουν να γνωρίζουν τη μακρόχρονη ιστορία, έχει δείξει, έχει αναδείξει πολλούς τρόπους που έχει συμβάλει η ΠΑΔΕ στο παρελθόν για να κατορθώσει να βοηθήσει την Ελλάδα. Στόχος της ΠΑΔΕ στο μέλλον θα είναι να αναβαθμίσουμε αυτό το ρυθμό, αυτές τις εξελίξεις και αυτό το διπλωματικό ρόλο που παίζουμε σε μεγαλύτερο επίπεδο. Στο επίπεδο να μπορούμε να προωθούμε όχι μόνο τα αιτήματα του ελληνικού λαού, της Ελληνικής Βουλής, όχι μόνο τους παραγωγούς της Ελλάδος που θέλουν να βγουν σε εξαγωγές, αλλά να αρχίσουμε να προωθούμε και το μοντέρνο πολιτιστικό πνεύμα που έχει η Ελλάδα. Έχει πολύ πλούσιο πολιτιστικό τομέα που δεν έχει επενδυθεί όσο έπρεπε, αλλά μπορούμε εμείς με αυτή τη διπλωματία μας να το συνεχίσουμε. Να φέρνουμε τις 27-28 χώρες μας που αντιπροσωπεύουμε κοντύτερα στην Ελλάδα. Αυτός θα είναι ο στόχος μας στο μέλλον. Το βιβλίο το σημερινό, και πάλι συγχωρώ το φίλο κύριο Νούλα για το έργο του, είναι, θα λέγαμε, μόνο μία κόμμα στη δουλειά. Είναι το μέχρι σήμερα. Το έργο, το μελλοντικό, θα γίνει μόνο με τη συμπαράσταση και από μας στο εξωτερικό και από τους δημόσιους φορείς της Ελλάδος, από τις δημαρχίες και τους δημάρχους, όπως βλέπουμε σήμερα, από το επίσημο ελληνικό κράτος που μας υποστηρίζει πάρα πολύ. Και θα συνεχιστεί το έργο και πιστεύω ότι μαζί, εμείς από το εξωτερικό, οι βουλευτές του εξωτερικού και οι Έλληνες της Ελλάδος, θα συνεχίζουμε να δίνουμε μια καινούρια, καλύτερη εικόνα προς το εξωτερικό που θα συμβάλλει στην συνεχή επάνωδο της ελληνικής νοοτροπίας στο εξωτερικό, της ελληνικής κουλτούρας στο εξωτερικό και θα βοηθήσει φυσικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο μέλλον. Σας ευχαριστώ και θα πω και λίγα λόγια στα αγγλικά γιατί πολλοί από τα μέλη μας δυστυχώς δεν γνωρίζουν καλά ελληνικά. In English I'd like to thank the Mayor, Mr. Morales, and everyone from Piraeus, the great port city of Piraeus, which isn't just a port. It is a wonderful, modern city, and you can see the facility that they have. This is just Piraeus's public theatre, and they have other great public buildings that they have enhanced, and they really need to showcase them, and we, as WHIA, can help to showcase that. I'd like to thank Mr. George Nullis, who has written the book about that he is showcasing tonight, about the work of inter-parliamentary associations in Greece, and in particular, the inter-parliamentary association that we're part of, the World Hellenic Inter-Parliamentary Association, and the soft diplomacy, and the wins that we can have through that soft diplomacy in the nations where we represent our people, whether we're in Europe, in Africa, in North America, in Canada, in South America, in Australia and New Zealand and other countries around the world, we continue to showcase the best of Greece to those places. The work that Mr. Nullis has done is a work that talks about what has been achieved so far, and there has been a lot achieved. It is our goal, as members of the World Hellenic Interparliamentary Association, to use this General Assembly that we've got as a launchpad to improve on the work that has happened in the past. And hopefully, after our General Assembly and when the new board is elected, we will be able to go forward to promote the links between our various nations in Greece and also help promote
Greece's cultural sector, as demonstrated in buildings such as this and many others around Greece, to promote trade between our nations, and obviously to promote friendly relations that lead to peace and goodwill, and that helps build bonds, that helps build friendships, and ultimately it will help build a stronger Greek economy and a stronger economy in the places that we all represent. Congratulations once more to Mr. Noulas. Thank you very much to the City of Piraeus for welcoming us tonight, and we look forward to the rest of the presentation. Να ανέβει ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Δραπτάκης, τον οποίο καλούμε να ανέβει, ο οποίος είναι ο νέος αντιπρόεδρος της ΠΑΔΕ και γερουσιαστής στο Rhode Island. Ήθελα να σας κάνω μια έτσι ενδεικτική μία ότι συμμετέχουν ελληνικής καταγωγής βουλευτές ανάμεσα στα άλλα σήμερα μαζί μας από την Αλβανία, από την Αυστραλία, από τον Καναδά, από την Ουγγαρία, από την Νότια Αφρική, από τη Σουηδία, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Ζιμπάμπουε, καθώς και διατελέσσεται πρόεδρος της ΠΑΔΕ, επίσης τα επίτεμα εκλεγμένα μέλη της και αρκετοί πρόεδροι ομοσπονδιών ελληνικών κοινοτήτων, τους οποίους τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους, θα έλεγα την μαζική τους παρουσία εδώ πέρα. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή και για μένα προσωπικά και φυσικά για τον Δήμο η παρουσία τους. Τους ευχαριστούμε και πάλι και δίνουμε τον λόγο τώρα, Νίκο, με την άδειά σου, στον κύριο Ραπτάκη και τον κύριο Σιαστή. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Αν με επιτρέπετε στα αγγλικά, τα έχουμε πει αρκετά και πολύ καλά στα ελληνικά, όμως πάλι και εμείς από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από άλλες χώρες, η αγγλική γλώσσα είναι κυριότητα. Mayor, my colleagues in government, past presidents that are here, Mr. George Noulas, ladies and gentlemen, it's a pleasure to be here this evening, especially in the great city of Piraeus. A lot of history here, as mentioned earlier. Many of our parents, many of our grandparents set sail from this port to Canada, to the United States, to Australia, to South Africa, where many members are represented here this evening from the World Hellenic Interparliamentary Association. And Mr. Noulas has showcased in his book the history of a very vital organization for Greece, for the people of Greece, to build bridges, to build bonds from those specific nations of many Greeks that left here, whether was it during the turn of the century, during World War II, the Depression, during after World War II, the 50s, the 60s, even 70s, migration continued to flow out of Greece, and we are represented here by many of those nations where our parents and grandparents reside today, and where have we built our roots. But very important is what George Noulas has done in his book is bond us, build those bridges, not only for the past, for our present, but for the future, for future members of this body, of those future Greek Americans, Greek Australians, Greek Canadians, Greek South Africans, Greeks from Zimbabwe, from Hungary, from many other nations that are going to read this important book and learn from this important book how important it is to continue helping the Greek people, helping Greece come out of this economic depression. And what is also focused here when I talk about the Port of Piraeus, as we know today, tourism is one of the most important economic engines for Greece, and we have the Port of Piraeus where many cruise ships come and go. The most important here is some people, when they're on board these cruise ships, leaving the Port of Piraeus or entering, they can see to their left, entering the harbor, a ship called the Alas Liberty. And George has always, always made sure that we showcase an important ship as a museum, because it's got a lot of history in it, George has emphasized again in his book, of Greece during World War II. We know that the Liberty ships were the key tool that won the war over fascism.
The U.S. built over 2,700 of these ships, and until the technology overtook the German U-boat menace during World War II, the Battle of the Atlantic and here in the Mediterranean, we won the war. And during World War II, Greece lost two-thirds of its fleet. Over 2,000 Greek seamen, merchant mariners, lost their lives. And by bringing back, restoring an important aspect of Greece and its economy, only three Liberty ships are still surviving as museums, two in the U.S. Most important here, the Alaska Liberty. It showcases the importance of this port of Piraeus, the future of Greek youth, to be part of the many companies that are located in this port, to become lawyers, to become accountants, in the new merchant marine, the future again of Greece. And that's very, very important that we emphasize that, ladies and gentlemen. As we did back in February, where we celebrated the 70th anniversary of the Truman Doctrine right here in Piraeus. But very important again, going back to what Mr. Moulos had said in his book, is issues of concern between our countries, our home countries, and Greece. And that's very, very important, because that's how we are going to help rebuild again Greece, and keeping those bonds between our relatives that are here and the future generations to come. Again, George, thank you very much for a very important book. And I know, ladies and gentlemen, this book is printed right now in Greek, and there will be an English edition coming out soon. And as WHIE is supporting this, especially this good book that's going to be coming out, and hopefully it circulates not only here in Greece, but worldwide. Thank you very much. Στη Σουηδία. Σήμερα είναι μαζί μας, βέβαια, και ο Γρηγόρης ο Νιώτης εδώ, τον οποίο τον ευχαριστούμε, ο οποίος έχει κατώσει και αυτό το δικό του στίγμα στο τι σημαίνει απόδημος ελληνισμός. Και όταν η πολιτική ηγεσία είναι παρούσα στις εκδηλώσεις αυτές, υπάρχουν και αποτελέσματα σημαντικά. Νίκο, έχεις τον λόγο. Τον λόγο τον έχει ο κ. Παπαδόπουλος. Δεν είναι καλύτερα. Αξιότιμη κύριε Δήμαρχε, αγαπητέ Υπουργέ, κύριε Νιώτη, αξιότιμοι βουλευτές της ΠΑΔΕ, Υπουργοί, σας ευχαριστώ καταρχάς που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι σήμερα εδώ και να μπορέσω να δώσω την εικόνα της ΠΑΔΕΣ όπως πράγματι δημιουργήθηκε. Είναι εύκολο να δημιουργούμε, δύσκολο να το κρατήσουμε. Θυμάμαι το 1994. Ήταν οι αρχές τότε που δημιουργούταν από τον Υπουργό κ. Νιώτη το ΣΑΕ. Συνάντησα κάτι συναδέλφους βουλευτές από την Ιταλία. Εκλεγόταν στην Ευρώπη και μου λέγανε εμείς εκλεγόμαστε αν προσπαθούμε να βοηθήσουμε την τελική κυβέρνηση. Αυτά ήταν τα μοτίβ που μου έδωσε την έννοια και τη σκέψη. Γιατί εμείς οι Έλληνες που αν όχι σε μία χώρα, τουλάχιστον σε 100 χώρες όλο τον κόσμο, έχουμε πολιτικά πρόσωπα και μπορούμε να δημιουργήσουμε μία δυνατή ένωση η οποία θα μπορεί να συμπαρασταθεί στην κυβέρνησή μας. Και έτσι έγινε όταν το 1994 στις εκλογές της Σουηδίας ανέβηκε στη Σουηδία ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου. Του εξιστόρισα τη σκέψη, την υιοθέτηση, την έφερε στην Ελλάδα. Την ενέκρινε ο κύριος Νιώτης, την ενέκρινε ο Γιώργος Ρωμαίος, υπουργός εξωτερικών. Και πράγματι μας κάλεσαν το 1996 29 βουλευτές
από όλες τις Υπήρους, Αφρική, Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Ευρώπη, 29 βουλευτές μαζευτήκαμε για να δημιουργήσουμε την ΠΑΔΕ. Και έτσι έγινε. Εκλέξαμε το πρώτο Δέλτα Σίγμα Πενταμελές. Εγώ ήμουν ο τυχερός που βρισκόμουν στην Ευρώπη. Οι συνάδελφοί μου ήταν από την Αυστραλία, Καναδά και Αφρική. Και έτσι αναγκάστηκαμε και πήρα το ρόλο να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την ΠΑΔΕ, να πολλαπλασιάσουμε τα μέλη για να γίνουμε δυνατοί να μπορέσουμε να επιζήσουμε. Ανέλαβα αυτό το έργο, αλλά επειδή άκουγα πολλά τις συναδέλφους Αμερικανούς και άλλους να λένε ότι φοβάται να οι άνθρωποι, επειδή είναι Αμερικανοί πολιτικοί, να πούνε τις ΠΑΔΕ, αναγκάστηκα και πήγα στο εκτελεστικό γραφείο του κόμματος μου και ζήτησα την άδεια να αφιερώσω τον ελεύθερο μου χρόνο καλοκαίρι Χριστούγεννα για να μπορέσω να δώσω στην ΠΑΔΕ μια βοήθεια. Και με την έδωσα άνετα. Άνετα. Και άρχισε το κυνήγι για να βρούμε τους συναδέλφους μας. Με την βοήθεια του Υπουργείου Εξωτερικού, όρης της κυβέρνησης, του Γρηγόρη Νιώτη, τον οποίο ο οποίος ήταν το άρθρο και το ωμέγα τότε για τους μετανάστες και είναι ακόμα. Ξεκινήσαμε από χώρα σε χώρα. Μέσα σε 6 χρόνια ήδη είχαμε αυξηθεί σε 120 μέλη. Μεγάλη βοήθεια είχα από όλα τα μέλη της ΠΑΔΕ, από το Δέλτα Σίγμα και ειδικά από τον καλό μου συνεργάτη και αντιπρόεδρο της ΠΑΔΕ, τον κύριο Γιάννα. Μαζί πετύχαμε αυτό που νομίζαμε ότι ήταν όχι και τόσο εύκολο. Κάναμε τη Γενική Συνέλευση με 90 άτομα, μεγάλη δύναμη. Βουλευτές, κόγκρεσμα, από όλο τον κόσμο, καθίσαμε για να δούμε ποιοι θα είναι οι στόχοι της ΠΑΔΕ. Και είπαμε, πρώτο, βασικό έργο της ΠΑΔΕ θα είναι να έχεις επικοινωνία με το Υπουργείο Εξωτερικών, να μαθαίνει τα προβλήματα και τα θέματα της ελληνικής κυβέρνησης. Και αυτά να τα παίρνουμε και να τα μεταδίδει ο κάθε πολιτικός στο κοινοβούλιο του με την πραγματική του σημασία και έννοια, χωρίς να νοθεύονται ώστε να φτάνουν στα άλλα κοινοβούλια. Διότι πολλά εισερχόταν πληροφορίες για θέματα της Ελλάδας που ενώ ήταν διαφορετικά, τα μετέτρεπα διαφορετικά σε άλλα κοινοβούλια ώστε να φτάσουν εκεί. Μεγάλο πράγμα αυτό. Βασικό. Διότι όλα τα κοινοβούλια γνωρίζαν πλέον θετικά ποια είναι τα προβλήματα της Ελλάδος και έτσι με τη βοήθεια των βουλευτών μας αποκτούσαμε συμμαχίες στα κοινοβούλια αυτά. Το δεύτερο θέμα που είπαμε είναι πρέπει να δημιουργήσουμε ομάδες φιλίας στα κοινοβούλια που βρισκόμαστε. Εγώ δεν μπορώ να πω για όλα τα, για όλους τους συναδέλφους μου. Θα πω όμως ότι στη Σουηδία την πρώτη ομάδα που δημιουργήσαμε ήταν ότι 120 βουλευτές γράφτηκαν στην ελληνοσουηδική ομάδα, η οποία υπάρχει και σήμερα. 1998 δημιουργήθηκε, υπάρχει σήμερα. Συνεχίζεται και σίγουρα και στα άλλα. Είναι ένας συνδετικός κρίκος κοινοβουλίων του κόσμου με τις Ελλάδες. Βασικό. Τρίτο θέμα, θα κινήσουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε η ελληνική γλώσσα να είναι ζωντανή στις χώρες που βρισκόμαστε. Με τη βοήθεια της ελληνικής κυβέρνησης, Υπουργείου Παιδείας και άλλων, πράγματι και της Εκκλησίας οπωσδήποτε, πράγματι μπορέσαμε και κρατήσαμε την ελληνική γλώσσα ζωντανή σε πάρα πολλές χώρες. Άλλο θέμα μας ήταν η γενοκτονία. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο θέμα, τουλάχιστον για όλη την Ελλάδα και προπατώς για τους πόντιους. 353.000 εξαφανιστήκανε. Και οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζαν τη γενοκτονία. Δυστυχώς και η Σουηδία δεν αναγνώρισε τη γενοκτονία τότε, το 1998. Προσπάθησα 10 χρόνια με το κόμμα μου, το οποίο δεν είχε αναγνωρίσει τη γενοκτονία. Μέσα σε 10 χρόνια και επί αρχηγία της Μόνα Σαλήν αναγνώρισε το κόμμα μου τη γενοκτονία. Έθεσε το θέμα, έκανα
μουσούν, πάρα πολλά μουσούν στην κυβέρνηση και αφού ψηφίστηκε στις 10 του μηνός του 1910 η τελευταία χρονιά που υπερέτησε στο Κοινοβούλιο της Σουηδίας ψηφίστηκε η αναγνώριση γενοκτονίας των ποντίων από τη Σουηδία, η πρώτη χώρα που το Εθνικό Κοινοβούλιο ψήφισε για αναγνώριση γενοκτονία μετά από την Κύπρο και την Ελλάδα που είχε αναγνωρίσει. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο συνεχίζουν οι συνάδελφοί μου. Πήγα στον Καναδά, συνεχίστηκαν και εκεί αναγνώρισαν τη γενοκτονία στην Αμερική του ίδιου, στην Αυστραλία. Έτσι δόθηκε η ζωή και η δύναμη για να μπορέσουν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα που θέλαμε με τη συνεργασία όλων μας. Άλλο θέμα το οποίο θα κινούσαμε ήταν να επανέλθουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Δύσκολο θέμα. Κι όμως, με τον αγώνα που κάναμε, προσπαθήσαμε και όσο μπορέσαμε, βοηθήσαμε την ελληνική κυβέρνηση. Αν όχι πάρα πολύ, έστω λίγο βοήθησαμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια προοπτική να επανέλθουμε. Σε αυτό το διάστημα που γινόταν μεγάλη βοήθεια είχαμε από τον αγαπητό και πολύ καλό συνεργάτη της ΠΑΔΕ, τον κύριο Νούλα, ο οποίος ήταν η βάση σε όλα τα βήματα που κάναμε με τα νομικά του, με τη νομική του γνώση, μας προστάτευε σε πολλά θέματα. Και ήταν κοντά μας από τότε μέχρι και σήμερα και πιστεύω και στο μέλλον, αγαπητέ Νούλα, θα είσαι πάντα κοντά στην ΠΑΔΕ, γιατί σε χρειαζόμενο. Αυτή λακωνικά είναι η ιστορία της ΠΑΔΕ, την οποία σήμερα ανέλαβαν καινούργια παιδιά, καινούργιοι πολιτικοί, δυναμικοί, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι θα φέρουν καινούργια αποτελέσματα, θετικά αποτελέσματα, τα οποία θα βοηθήσουν την Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες ώρες που περνάει. Εύχομαι σε όλα τα μέλη της ΠΑΔΕ, στο ΔΕΔΑ ΣΥΓΜΑ, δύναμη και επιτυχία στο δύσκολο σας έργο. Σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στον Δημήτρη τον Γιάνναρο. Δημήτρη, αν θες να έρθεις. Ήταν ο πρώτος τελευταίος πρόεδρος της ΠΑΔΕ, αντιπρόεδρος του Κονέτικα, το πώς θα γνωρίζει, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο στο Κονέτικα, οικονομικών. Και ήταν ο πρώτος πρόεδρος που λειτουργούσε την ΠΑΔΕ ως θεσμός πλέον, ως σωματείο ελληνικό. Και ήταν η πρώτη φορά, θυμάμαι, όταν κάναμε την κατάθεση του καταστατικού στο πρωτοδικείο, που οι δικαστές κοιτούσαν απορριμμένοι πώς είναι δυνατόν τα ιδρυτικά μέλη να μην έχουν περισσότερο από αυτούς η ελληνική τυπικότητα. Κάτι που ήταν οριακά κειμενόταν μεταξύ νομιμότητας και μη. Τελικά όμως ήταν το πρώτο σωματείο που μπορεί να μην είχε πλειοψηφία ελληνικής καταγωγής, μάλλον ελληνικής υπηκότητας μέλη, πιο Έλληνες όμως από όλους. Δηλαδή, σας θυμίζω πιο πολύ, δεν είναι μέλη χωρών Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είναι κυρίως από Αμερική, από Αυστραλία, από Αφρική, από Ουκρανία, από Γεωργία, από χώρες που δεν είναι πιο πολλές Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Λοιπόν, και παρόλα αυτά έγινε δεκτό και ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕ ως θεσμικό εργαλείο το 2005 ήταν ο Δημήτρης ο Γιάννος, που σήμερα είναι μαζί μας από το Connecticut, να μας κάνει ένα χαιρετισμό και να μας πει για την πορεία της ΠΑΔΕ, για την προεδρία του, αλλά και στο μέλλον. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Ευχαριστώ, κύριε Λούλα. Αγαπητέ Δήμαρχε, κύριε Μόραλη, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ωραιότερη πόλη του Πειραιά. Το σημαντικότερο λιμάνι της Ευρώπης από την κατηγόρη μου. Είναι σε μια θαυμάσια αίθουσα που βρισκόμαστε. Μας θυμίζει την παλιά και την νέα Ελλάδα, βεβαίως. Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε μαζί σας. I'm going to speak a little bit in Greek and then also in English. That's my tradition anyway. Έχουμε μαζί μας βεβαίως και τον αγαπητό μας υπουργό κ. Νιώτη, ο οποίος ήταν από την αρχή, είχε αναμειχθεί με τη δημιουργία της ΠΑΔΕ και βοήθησε να κτίσουμε τα θεμέλια της ΠΑΔΕ και βεβαίως συνέχισε μετέπειτα ως υπουργός. Τον ευχαριστούμε.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους άλλους επισήμους που βρίσκονται μαζί μας σήμερα, τα μέλη της ΠΑΔΕΕ, γερουσιαστές, βουλευτές και άλλοι επίσημοι που είναι μαζί μας. Θα ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργη Νούλα, πρωταρχικός, για τη θαυμάσια δουλειά που έχει κάνει με το βιβλίο που έχει γράψει, που έχει σχέση με το Ελληνικό Κοινοβούλιο και την ΠΑΔΕΕ εν σχέση με τη διαμόρφωση της εθνικής οικονομικής εξωτερικής πολιτικής. Είναι κάτι απερίγραπτο. Το διάβασα, κύριε Γιώργη Νούλα, ολόκληρο το βιβλίο και έχεις κάνει πάρα πολύ θαυμάσια εργασία. Είμαστε υπερήφανοι για το βιβλίο σου και πιστεύω όλοι σας να το προωθήσετε, διότι είναι ιστορία της ελληνικής διπλωματίας αλλά και της ΠΑΔΕΕ. Και σε αυτό το βιβλίο μέσα θα μάθετε πράγματα οποία και εγώ δεν τα ήξερα, διότι συνήθως ως πρόεδρος είσαι τόσο αποσχολημένος και δεν δίνεις τόσο πολλές σημασίες στις λεπτομέρειες. Αλλά έχει πολύ ωραίες και σημαντικές λεπτομέρειες μέσα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ελληνική Βουλή, διότι η στήριξή της και η βοήθειά της και η συνεργασία της Ελληνικής Βουλής από την αρχή, πρωταρχική δημιουργία της ΠΑΔΕΕ το 1996 και ο κύριος Δημήτρης Δόλης ήταν ο πρώτος πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ για δύο χρόνια νομίζω, τον οποίο ακολούθησε ο κύριος Παπαδόπουλος. Η Βουλή μας συνεχίζει να μας βοηθάει μέχρι σήμερα και αυτή τη σημαντική βοήθεια την ευχαριστούμε θέλουμε να προσφέρουμε και εμείς ό,τι μπορούμε μέσω της ΠΑΔΕΕ, όχι μόνο στην Βουλή, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ό,τι μπορούμε να κατορθώσουμε για τον ελληνισμό και την πατρίδα μας. Ιδιαίτερα ήθελα να ευχαριστήσω τους πρόεδρους της Βουλής, που είχα εγώ συνεργαστεί ως πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ. Το 2002 εκλέγει ο πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ και συνέχισα μέχρι το 2009. 7 χρόνια και πριν από αυτό ήμουν αντιπρόεδρος του κύριου Παπαδοπούλου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Απόστολο Κακλαμάνη και την κυρία Ψαρούδα Πενάκη και τους αντιπροέδρους Παναγιώτη Ζουρίδη και Γεώργιο Σούρλα. Αυτή ήταν η πολιτική της Βουλής, η οποία με βοήθησαν στο έργο το δικό μου για να δημιουργήσουμε την ΠΑΔΕΕ, μια ισχυρή και δυναμική ομοσπονδία, η οποία συνεχίζει το έργο της σήμερα. I'd like to thank the mayor and all the dignitaries for their presence, and also Mr. Nyotis, the former deputy foreign minister, who was assigned the responsibility of PADEE, and he was involved from day one in building the foundation of PADEE and continued to help us build it up from there throughout the years of his service. The membership, of course, of PADEE, when I became president, was probably somewhere around 50 or 60, and then we built it up all the way to over 200, 220, I think, was the maximum that I had when I was president. And we were very proud because we had members from throughout the world, and Mr. Nulas refers to a lot of those details, in fact, the countries and how many members we had from each of the countries or regions of the world. And we were proud to have people as far as Brazil participating, Argentina, all the way up to Canada, across the Eastern European countries. We had quite a few members participating, Russia, and all the way down to down under, Australia, where we had at least 20, 25 members at the time that I was serving as president. And all were proud to be participating and be involved in promoting the interests of Greece, Cyprus, and worldwide Hellenism and its issues and concerns. Now, one of the most important things that I was involved in, and I was very proud to be involved in, is the what was referenced by Senator Apakis, the Liberty Ship, to Elas Liberty, το πλοίο της ελευθερίας, όπως το παραφέραν οι Αμερικανοί, το οποίο ο κύριος Σαρτάκης δεν σας είπε τις λεπτομέρειες. Εργάστηκε ο κύριος Σαρτάκης και εγώ μαζί του, συνεργαστήκαμε
για 1,5-2 χρόνια συνέχεια. Έως ότου το κατορθώσαμε. We worked for close to two years, I should say. And he actually did most of the work because he was really devoted to the project from day one. And Mr. Optakis, who I'm close friends also, and I believe he's one of the most productive members of our membership of PADE, he never stops working on issues that relate to us. He actually and I worked very hard to pass a law in the US Congress to allow the Navy to change ownership of the Liberty ship from the US to Greece. It's not an easy thing, because in the US they don't give military-related ships or other types of equipment unless there is a legal procedure such as it was. And the Liberty ship, as Mr. Optakis said, is extremely symbolic and important to Greece because it was those ships that were donated by the US at a small fee right after World War II was ending to recreate, I should say, the merchant marines of Greece, because the merchant marine ships were practically all destroyed by the Nazis. And therefore, they used the Liberty as the foundation to rebuild the economy of Greece through the merchant marines. And we are proud to have the ship in the beautiful port of Piraeus. And you should see it, really. Try it if you have time, visit it. It's something to be proud of. It's a museum at this point, reflecting the accomplishments of the Greek shipping industry across the globe. I don't want to take any more of your time. Thank you so much, Mr. Doulas, for a great book that I think all of you should read, especially if you can't read it in Greek. He will be publishing it in English, so therefore you will have a chance. And look forward to read it also in English and pass it on to my next generation of Greeks, including my own sons. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε τον αγώνα δυναμικά, όμορφα και επιτυχημένα. Ευχαριστούμε. Σε εμπόριο. Η τότε Ελλάδα ήταν εμπορική χώρα.
και ο ελληνισμός σκόρπισε με το εμπόριο. Η μετανάστευση έγινε για άλλους λόγους. Για μένα να θυμόμαστε αυτές τις στιγμές που είμαστε δυναμικοί με την προσπάθεια και με τις ιδέες και όχι που ήμπραπεν σαν οι γονείς μας και μερικοί νέοι τώρα που φεύγουνε, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να φύγουν να κάνουν ένα μέλλον για τον εαυτό τους και τα παιδιά τους, δηλαδή εμείς. Ο Πειραιάς είναι πολύ συμβολικός για όλους μας για αυτούς τους λόγους. Είναι συμβολικός και για ένα μέλλον, ένα μέλλον που χρηματικός τομέας, πολύ προχωρημένος εδώ πέρα. Όλα τα πλοία παγκοσμίως που η Ελλάδα είναι μια από τις πιο δυναμικές χώρες στο ναυτικό εμπόριο. Και μια χώρα που νομίζω έχει και πιο καλύτερο μέλλον για εμπόριο. Όλοι μας ξέρουμε, όποιος ακούει Ελλάδα, αγαπάει Ελλάδα, αγαπάει την ιδέα Ελλάδα και ξέρουν τους ομογενείς που ζούνε, όλοι ξέρουν Έλληνες, μας ξέρουν σαν σπουδασμένο κόσμο, συγκοινωνική ζωή, επιχειρηματίες. Και το πολιτικό κομμάτι είναι μια επιτυχία των ομογενών, γιατί άμα επιτύχεις και να εκλεκτείς σε κοινοβούλιο στο εξωτερικό, πάει να δείχνει πως η πολιτεία σέβεται αυτό το λαό και εμάς που εκλεγόμαστε. Και εμείς το νιώθουμε αυτό πολύ βαθιά. Και γι' αυτό όταν άρχισε η ιδέα, γιατί μερικοί μας δεν είχαμε ίντερνετ τότε στο 96 και Facebook και τέτοια να μιλάμε μεταξύ έναν άλλον όπως κάνουμε τώρα και να βλέπουμε τι γίνεται. Είχαμε τα τηλέφωνα και προσπαθούσαμε να δούμε ποιος άλλος Έλληνας εκλέγεται στο εξωτερικό. Είχε αρχίσει μια συζήτηση το 93. Εγώ πρώτο γνώρισα τον Γρηγόρη Νιώτη τότε σαν υφυπουργό εξωτερικών. Είχα έρθει στην Ελλάδα με μερικούς αυσαλούς βουλευτές με τα δικά μας, από τη δικιά μας ψέφη. Και ο Γρηγόρης του έδωσα την ιδέα. Γιατί έδωσα την ιδέα? Γιατί εμείς σε διάφορες χώρες ξέρουμε διακληρυκτικές οργανώσεις δουλεύουν πολύ σημαντικά για αυτές τις χώρες. Η μεγαλύτερη διακληρυκτική οργάνωση είναι της κοινοπολιτείας της Αγγλίας. Εμείς από αυτές τις χώρες, Αυστραλία και Καναδά, που είχαμε τότε ο Τζον Κένες που είναι εδώ πέρα, ήταν η Πουτρογιάννη, ήταν ο Πακοπάνος, πολλοί που ήταν τότε, μιλούσαμε. Και ο Γρηγόρης όταν τον συνάντησα είπε, θα έρθω στην Αυστραλία, εγώ χρειάζομαι λίστα ονόματα και διεύθυνσης. Και όταν ήρθε, είμαστε με τον Δημήτρη Δόλιο, ο Γρηγόρης θα το θυμάται σε ελληνικό εστιατόριο, με τον τότε στον Υπουργό Μετανάστευσης στην Αυστραλία, τον Νίκο Πόκα, από τον Καστελόριζο που είναι αυτός. Δώσαμε μια λίστα και άρχισε η συζήτηση και ο Γρηγόρης γύρισε και έτρεξε με αυτό το έργο. Το μίλησε σε πολλούς, ήταν τυχερός ο υφυπουργός Ρωμαίος που μας κάλεσε το 1996 και η ιδέα έγινε πράξη. Εμείς σαν ομογενείς ξέρουμε στις χώρες που ζούμε, είναι να προωθούμε τις ιδέες, όμως να γίνουν πράξη. Γιατί η πράξη είναι το σημαντικό. Εμείς αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας γιατί τι να πάει να πει ο Έλληνας, προχωρημένος λαός, έξυπνος λαός, λαός που δεν ξεχνάει, λαός που θέλει πρόοδο, λαός που σέβεται τον δικό του και τον άλλον, αυτός είναι που θα είναι πετυχημένος. Γι' αυτό ο Έλληνας ομογενής είναι γνωστός όπου είναι για αυτό το λόγο. Και εμείς φτιάξαμε αυτή την οργάνωση, όχι γιατί μας σύμφερε πολιτικά. Να ξέρεις, άτομα που είναι εδώ πέρα θα τους κατηγορήσουν γιατί είναι εδώ πέρα. Μπορεί και τύποι να λένε, εμείς στην Αυστραλία κάνει χειμώνα και έφυγαν στην Ελλάδα για διακοπές. Και μην νομίζεις δεν τα γράφουν αυτά, όμως εμείς χτίσαμε αυτή την οργάνωση γιατί αγαπάμε την Ελλάδα και αγαπάμε τις χώρες εκεί που ζούμε. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε το έργο αυτό είναι να φέρουμε τις χώρες μας πιο κοντά. Να βοηθάμε για τα ελληνικά τα θέματα, όλοι μας βουλευτές, όλοι μας ασχολιόμαστε με τα ίδια θέματα. Η τεχνογνωσία που τότε στο 1996 μας ενδιάφερε πιο πολύ ήταν πώς προωθούμε την ελληνική γλώσσα και το πολιτισμό μας στις χώρες που ζούμε να μην χαθεί. Όταν εγώ έγινα πρόεδρος το 2009 είχε αρχίσει η κρίση. Και όχι είμαστε μόνο να προωθούμε τον ελληνικό πολιτισμό, τη γλώσσα και τα ελληνικά τα θέματα Ελλάδα, Κύπρος, Μακεδονία. Όμως ασχοληθήκαμε και γύρω στο θέμα
της οικονομίας της Ελλάδος και της Κύπρου, γιατί είχε και η Κύπρο ένα μνημόνιο για ένα περίοδο, όμως βγήκε πιο γρήγορα και πρέπει να μάθουμε από αυτά τα πράγματα. Έχουμε τεχνογνωσίες γύρω σε αυτά τα θέματα και έχουμε μπει σε αυτό το τομέα να προωθούμε ελληνικά προϊόντα, τουρισμό και, και επενδύσεις στην Ελλάδα σε μια δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, όμως εμείς έχουμε ελπίδα, για αυτή τη χώρα. Και γι' αυτό συμμετέχουμε και να μας κατηγορούν και ό,τι είναι, εμείς θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ελλάδα. Just a few words in English. Thank you very much for those who are who don't speak Greek. Έχουμε και ακόλουθους φιλέλληνες βουλευτές που πλήρωσαμε την τσέπη τους να είναι εδώ πέρα. So recognizing the Philippine legislators and the viewers, well, they paid you right away to join our General Assembly. So we thank them very much. But the idea of interparliamentary groups, all of us as legislators know that there are many international networks of legislators, including networks of legislators in our own countries. We know the reason for those is that we network and share ideas around how to be better politicians and how to govern better to solve the solution, to solve the problems of society, create a better society, a greater economy. We were formed back from an idea of Greek-American legislators, Greek-Canadian legislators, Greek-Australian legislators, who then didn't have access to the internet and Facebook to communicate like we do nowadays, but who used to try to find each other, find a phone number, ring an office, and start establishing a relationship. And that was how this organisation started, on the mutual desire of promoting links between our countries that we serve and the countries of our origin, being Greece and Cyprus. And that's what WHIA is, and it's continued to evolve. It's evolved from language and culture and supporting Greek and Cyprus causes to information exchange around how to support economies, how to grow economies, how to get out of crises, how to support our citizens. So that's the role of us. So we thank you very much for joining us. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμαρχε. Γιώργο, ευχαριστώ που ασχολείσαι τόσα χρόνια για μας. Έχεις εμπιστοσύνη μεγάλη για μας και εμείς σε σένα και σε ευχαριστούμε γιατί ήταν πρώτη φορά αυτό το σημαντικό, γιατί ο Έλληνας βουλευτής δεν είναι μόνο βουλευτής στην Ελλάδα, έχει επαφές και με το εξωτερικό. Πρέπει να έχει επαφές με το εξωτερικό και να σκέφτεται και να μπαίνει μέσα στις συζητήσεις πώς θα βγούμε καλύτεροι από ό,τι η κρίση έχουμε και από ποιο θέμα θέλουμε να ασχοληθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και συνεχίζουμε 21 χρόνια και έχουμε μεγάλο μέλλον ακόμα το μέλλον να ενθαρρύνουμε τους νέους, τους επόμενους βουλευτές ελληνικής καταγωγής όπου υπάρχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς να της ευχηθούμε πολύ καλή επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία μέσα από την καρδιά μας.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως μου λέει ο Πρόεδρος, και θα της δώσουμε και βραβείο για αυτή τη διάκριση σήμερα, όταν θα γίνουν βραβεύσεις σε λίγο. Και να πούμε επίσης ότι όπως μάθατε πάλι από τον Λου, το Ραπτάκι, τη Λεωνίδα, το Ραπτάκι, και είναι πολύ πιθανό η governor, έτσι αν το λέω καλά, Λου, της, μπράβο, να είναι και αυτή Ελληνίδα, για πρώτη φορά Ελληνίδα κυβερνήτης στο Connecticut. Λοιπόν, πολύ σημαντική διάκριση και αυτή. Να πω επίσης ότι πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι είναι σήμερα μαζί μας διαπρέπουν στο εξωτερικό και δεν είναι τυχαίο ότι εγώ το έχω ζήσει, γιατί έχω ιδιαίτερη σχέση με την Αμερική. Κάποτε θεωρούσαν ότι ξεκίνησαν οι Έλληνες και ένα αφιέρωμα στην ΟΕΣ ότι ήταν, θα έλεγα, κάπως περιορισμένοι στις δραστηριότητές τους. Σήμερα το νούμερο ένα λόμπι οικονομικό, πολιτικό, επιστημονικό στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη και στην Αυστραλία είναι ελληνικό. Και είναι ελληνικό χάρη σε εσάς που σήμερα είστε εδώ μαζί μας, μας θυμάτε, θυμάτε την πόλη του Πειραιά, θυμάτε την Ελλάδα με τις δραστηριότητές σας και με τις πρωτοβουλίες που έχετε πάρει. Με αφορμή όλα αυτά που σας λέω, δεν θα μπορούσα να μείνω απαθής, δεν υπήρχε βιβλιογραφία και δεν θα μπορούσα να μείνω απαθής από την εμπειρία που είχα συλλέξει με το να είμαι ο ιδρυτικός νομικός δικηγόρος της ΠΑΤΕ και με βάση αυτό να καταγράψω τα πολύ πολύ σημαντικά που κάνατε αρχής γενομένης από το 1996 μέχρι και πριν από ένα χρόνο με πολλές φωτογραφίες, τις οποίες τις πήρα από το αρχείο της Βουλής, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βουλή των Ελλήνων που μου έδωσε όλο το αρχείο της, φωτογραφίες, σπάνιες φωτογραφίες, με όλους τους προέδρους της ΠΑΔΕ και με πολλά μέλη της ΠΑΔΕ που αναφέρονται και στις μεταξύ τους σχέσεις που αναπτύχθηκαν, πολλές φορές συγκρουσιακές, δεν θέλω να το θεωρήσω ιδανικό, αλλά πάντα όταν φτάναν σε σημείο αιχμής σύγκρουσης, πρέσβευε πάντα η αρχή ότι η αγάπη μας για την Ελλάδα μας κάνει και υποχωρούμε. Αν αυτό το ακούγαμε και εδώ στην Ελλάδα, οι Ελλαδίτες, να το πω κάπως έτσι, θα ήμασταν πολύ πιο μακριά και μακριά από προβλήματα. Άρα με αφορμή τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές σε όλο τον κόσμο, θα έλεγα είναι καλό να παραδειγματιστούμε και εμείς όσοι ζούμε εδώ στην Ελλάδα σε μόνιμη βάση, διότι οι ΠΑΔΕ και οι ελληνικές καταγωγής βουλευτές και πολίτες αντίστοιχα είναι περίπου στα 7 εκατομμύρια ελληνικής καταγωγής. Και σήμερα η ΠΑΔΕ έχει ανοίξει τα πλοκάμια της από 29 βουλευτές που, όπως μας είπε ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, έχει πάνω από 200 εν ενεργεία και πάρα πολλούς, πάνω από 500 πρώην. Θα τιμήσουμε επίσης σήμερα τον Ποπέσκο Ταριτσάνου, ο οποίος είναι σημερινός πρόεδρος της Γερουσίας στη Ρουμανία. Έχουμε πρόσωπό του μαζί μας σήμερα. Και ήταν τότε το 2005, όταν έγινε η ΠΑΔΕ πλέον θεσμικό εργαλείο, απέκτησε νομική προσωπικότητα. Ήταν πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Να σας αποκαλύψω κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, θα έλεγα ότι ξέρουν ελάχιστοι και αποτελεί και κομμάτι ανάλυσης του βιβλίου μου. Όταν το 2005 είχε γίνει και αργότερα είχε γίνει προσπάθειες των Σκοπίων να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ με το όνομα Μακεδονία, ήταν η πρώτη φορά που η Ελλάδα δεν έβαλε βέτο από μόνη της, δημιουργήθηκε ένα μπλοκ χωρών υπέρ της μη εισαγωγής των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία. Πρωτοστατούσης της Ρουμανίας, στην οποία έγινε και το Βουκουρέστι. Έγινε στο Βουκουρέστι, είχε γίνει η εκδήλωση, η συνάντηση όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ και ετέθη θέμα αν θα εισαχθεί τότε ή όχι τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία. Λοιπόν, είχαμε τον Ποπέσκου Ταριτσάνου τότε, πρωθυπουργό, στη συνεργασία με τον Κώστα τον Καραμαλή, δημιούργησε ένα μπλοκ δυνάμεων ως συλλογικό πλέον βέτο, όχι βέτο της Ελλάδος. Και δεν ξαναπέρασε από τότε ούτε απ' έξω από τον ΝΑΤΟ τα Σκόπια. Τώρα πάλι πιέζουν, υπό προϋποθέσεις όμως άλλες. Η Ελλάδα έχει τον πάνω λόγο και πιστέψτε με, έχει τον πάνω λόγο πρωτίστως για μένα, όπως το είδα από κοντά, από το έργο που κάνετε εσείς, που είστε σήμερα μαζί μας. Οι βουλευτές ελληνικής καταγωγής, οι ΠΑΔΕ και μέλη της. Όπως και σημαντικά ψηφίσματα έχετε, μου τα έχετε δώσει, να τα αναδείξω και αυτά, που τα έχει δώσει και ο Δημήτρης Γιάνναρος και ο Λίου Ραπτάκης και άλλοι Αμερικανοί βουλευτές ελληνικής καταγωγής, ψηφίσματα που είχαν περάσει μέσα από τη Γερουσία, ο ίδιος ο Ομπάμα είχε ψηφίσει ότι δεν δεχόμαστε την αναγνώριση των Σκοπίων με το όνομα Μακεδονία, παρά το γεγονός ότι ο Τζόρτζ Μπους το είχε αναγνωρίσει. Είχαν έρθει νεότερες αποφάσεις από τη Γερουσία και το Κοινοβούλιο, εάν δεν συμφωνεί στην ονομασία η Ελλάδα
σημαντικές επιτυχίες και αυτές από εσάς, τους βουλευτές ελληνικής καταγωγής στην Αμερική, στην Αυστραλία, σημαντικές πρωτοβουλίες και στην Αυστραλία, στη Σουηδία, παντού. Είσαστε παρόντες και χαιρόμαστε που είσαστε παρόντες, γιατί πολλές φορές δεν υπάρχει τόσο σύμπνοια στα θέματα εξωτερικής πολιτικής όσο θα έπρεπε εδώ στα κόμματα τα ελληνικά και καλύπτει το κενό αυτό εσείς. Βέβαια, θέλω να δώσω και με αφορμή αυτό μια παράκληση στις ελληνικές αρχές να μπορούν να αγκαλιάσουν καλύτερα τους Έλληνες του εξωτερικού. Δεν είναι δυνατόν πρώτα απ' όλα να μην έχουν ψήφο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Να έχουν δικαίωμα ψήφου η κάθε μορφής διαμένοντας στην Ελλάδα για λίγο χρονικό διάστημα, αλλοδαπή, μη ελληνική συνειδήσεως, και να μην έχουν οι άνθρωποι που πραγματικά αγωνίζονται για την Ελλάδα, για το ελληνικό έθνος, για την Ελλάδα γενικότερα, που είναι πιο Έλληνες και από εμάς που ζούμε εδώ στην Ελλάδα, να μην έχουν δικαίωμα ψήφου. Άρα θεωρώ ότι θα έπρεπε η σημερινή κυβέρνηση να αποκτήσει, να δώσει δικαίωμα ψήφου στους ελληνικής καταγωγής πολίτες. Το Wikipedia γράφει ότι στην Αμερική μόνο είναι 3 εκατομμύρια. 3 εκατομμύρια, απίστευτο νούμερο. Ενώ στην Αυστραλία οι ελληνικές συνειδήσεις ξεπερνάνε από 9 σε 9 το 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, μιλάμε για απίστευτα μεγέθη. Είναι μια άλλη Ελλάδα που έχει υποχρεωτικά το δικαίωμα ψήφου. Πέρα όμως από το δικαίωμα ψήφου, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να δώσουν και κίνητρα να μπορέσουν να δημιουργηθούν επενδύσεις. Είχα επαφή με τον Κατσιματίδη, ο οποίος είναι μέσα μονίμως στη λίστα Forbes, μέσα στους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, από την Αμερική, τη Νέα Υόρκη. Και είχε προσπαθήσει και αυτός να επενδύσει στην Ελλάδα, όπως και ο, δεν θυμάμαι τον, ο Αγγελίδης, αν θυμάμαι καλά, δεν κάνω λάθος, στο Αφάτο, στον κόλπο του Αφάτου. Λοιπόν, ενώ έγινε η προκήρυξη, ο άνθρωπος προκατέβαλε το σύνολο των χρημάτων για να εκμεταλλευτεί και να αξιοποιήσει το κόλπο του Αφάτου, ανακαλύψανε μετά, αφού κατέβαλε το τίμημα, ότι υπάρχουν προβλήματα αρχαιολογικού χαρακτήρα και άλλου χαρακτήρα και φυσικά ο άνθρωπος απογοητεύτηκε. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα λύνει κατά προτεραιότητα η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Έτσι, διότι αν απαξιώσεις τους ανθρώπους που μπορούν να σε βοηθήσουν, και για μένα αυτοί που μπορούν να σε βοηθήσουν πραγματικά, είναι μόνο οι ελληνικές καταγωγές βουλευτές, πολιτικοί και επιχειρηματίες. Σας θυμίζω ότι στην Ελλάδα της κρίσης, όταν και παλιότερα, πριν πολλά χρόνια, ήμασταν 400 χρόνια σκλάβοι, τη λύση την έδωσαν και πάλι οι ελληνικές καταγωγές πολίτες. Ο Ιψηλάντης, τον οποίο σήμερα τον απόγονο θα θυμίσουμε, ο Ιψηλάντης και οι υπόλοιποι φιλικοί ξεκίνησαν από τη Μολδοβλαχία, από το Κίεβο και από το Κισινάου, από την Ιουδισσό και το Βουκουρέστι, για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε ελεύθεροι. Άρα πιστεύω ότι εσείς θα δώσετε το στίγμα της οικονομικής ελευθερίας της Ελλάδος, με την τεράστια αγάπη που έχετε καταρχήν, πολιτική και οικονομική δύναμη. Σε εσάς, από εσάς θα δοθεί η σπίθα αυτής της ιδιώνυμης, θα έλεγα, οικονομικής κατοχής που ζει σήμερα η χώρα μας. Και βέβαια δεν είναι μόνο κρίση οικονομική, είναι κυρίως κρίση αξιών. Πιο ζεστές αξίες και πιο θερμά την Ελλάδα από ό,τι τηρείτε όλοι εσείς που είστε σήμερα μαζί μας, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Ελεύθερης του ΠΑΔΕ, δεν θα βρείτε εύκολα στην Ελλάδα. Έτσι. Εσείς κρατάτε στήρες και θέλουμε να μας μεταλαμπαδεύσετε, το εννοώ αυτό που σας λέω, την αγάπη σας και τις αξιακές λειτουργίες που έχετε καθημερινά για την πραγματική Ελλάδα. Για την πραγματική Ελλάδα την οραματίζεστε εσείς και θα πρέπει επιτέλους να την μεταλαμπαδεύσετε και εδώ σε εμάς. Γιατί πιστεύω ότι και πάλι η φιλική εταιρεία, με τον ΑΒ τρόπο, με τους νέους υψηλάντιδες και με τους νέους ανθρώπους που πιστεύουν, θα μπορέσουν να δώσουν πραγματικά διέξοδο στο αδιέξοδο που ζούμε καθημερινά. Υπάρχουν λύσεις και τις λύσεις τις μεταφέρετε εσείς, τις κομίζετε εσείς απ' έξω προς τα μέσα. Λοιπόν, για να έρθω και να αναφέρω πολύ λίγα πράγματα για το βιβλίο, άλλωστε οι πιο πολλοί από εσάς το έχετε ήδη στα χέρια σας. Πράγματι, όπως είπε πολύ σωστά ο πρόεδρος και το αναφέρανε και ο κ. Γιάνναρος, ο Δημήτρης και ο Λίου Ραπτάκης, θα υπάρξει μετάφραση στα αγγλικά καταρχήν και μετά σε άλλες γλώσσες, για να έχετε τη δυνατότητα να το μεταφέρετε παντού, διότι είναι η δικιά σας ιστορία. Είναι η ιστορία της Ελλάδος μέσα από το εργαλείο το θεσμικό που λέγεται ΠΑΔΕ, Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού. Είναι η Βουλή η δικιά σας, η δικιά μας η Βουλή, η Βουλή των Αποδήμων. Αναφέρεται με ποιους τρόπους αυτό το εργαλείο. Σας έδωσα κάποιες ανοιχτικές αναφορές, όπως το θέμα των σκοπίων, το θέμα των μαρμάρων, όπως προαναφέρθηκε, αν θυμάμαι καλά, από τον Γιάνναρο, τον Δημήτρη και από τον Ραπτάκη. Και από τον Νίκο τον Παπαδόπουλο αναφέρθηκε οι πρωτοβουλίες που έχουν γίνει πολύ σημαντικές. Σας θυμίζω επίσης ότι το 2004 ήσασταν πάρα πολλοί ελληνικής καταγωγής βουλευτές στην Ολυμπιάδα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και βοήθησε πάρα πολύ στην απόλυτη επιτυχία. Οι πιο πετυχημένοι Ολυμπιακοί Αγώνες ήταν αυτοί. Και πιστεύω ότι επειδή 200 βουλευτές εν ενεργεία και πάνω από 500 πρώην βουλευτές σε 28 χώρες, αν ο καθένας από εσάς λέει μία μέρα το χρόνο κάτι για την Ελλάδα, αυτομάτως η Ελλάδα γίνεται η πιο επίκαιρη χώρα στον κόσμο από όλες τις υπόλοιπες. Διότι έχουμε εσάς πρεσβευτές. Έχουμε εσάς φωνή δυνατή, φωνή τεράστια. Σε 28 χώρες δεν υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο η οποία να έχει άλλη εθνότητα στον κόσμο που να έχει αυτή την πολυτέλεια. Θυμάμαι ότι όταν ξεκινήσει την πρωτοβουλία αυτή, θα γίνει θεσμικό εργαλείο, ερχόντουσαν από άλλες χώρες του κόσμου, άλλα κοινοβούλια, μας ρωτήσουν πώς σκεφτήκαμε αυτό το εγχείρημα και πώς το έχουμε κάνει θεσμό. Και δίναμε κατευθύνσεις σε Ουγγαρέζους, σε Σέρβους, σε Ισραηλίτες. Τι σημαίνει παδέ. Λοιπόν, δεν πρέπει να απαξιωθεί αυτό το εργαλείο. Θεωρώ ότι ήταν, είναι και θα πρέπει να είναι πρωτίστης σημασίας για όλες τις κυβερνήσεις και για όλα τα κοινοβούλια. Ο κ. Βούτσης, ο σημερινός πρόεδρος, έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από ό,τι βλέπω, το βιώνω αυτό, για την ανάδειξη του έργου της ΠΑΔΕ. Άλλωστα, η σημερινή σας παρουσία εδώ πέρα και η ευκαιρία που σας δόθηκε είναι και εξαιτίας της Βουλής των Ελλήνων, που πραγματικά είναι δίπλα σας, πέρα από κόμματα και χρώματα. Είμαστε με ένα κόμμα. Το είπε και ο Ραπτάκης το πρωί, ότι δεν μας ενδιαφέρει αν η Μαλιωτάκη είναι ρεπουμπλικάνα και εγώ είμαι δημοκρατικός. Ένα κόμμα έχουμε έξω και θέλω να το κάνουμε και εδώ ένα το κόμμα. Είναι η Ελλάδα. Αυτό το κόμμα πρέπει να έχουμε όλοι μας, πάνω απ' όλα την Ελλάδα. Και πραγματικά είναι πολύ δύσκολο όταν εκλέγεσαι σε ξένο κοινοβούλιο, όταν εκλέγεσαι σε 28 ξένες χώρες, να μπορέσετε να διατηρήσετε τις ισορροπίες μεταξύ των συμφερόντων που υπάρχουν για την χώρα που σας εξέλεξε, σας τίμησε με την ψήφο της, και με τη χώρα την οποία έχετε μέσα στην καρδιά και στο μυαλό σας. Που στην καρδιά και στο μυαλό σας έχετε πάνω απ' όλα και από όλους, ακόμα και από την προσωπική σας ζωή και την καριέρα σας, να πω ότι κάποιοι χτυπήθηκαν γι' αυτό και πολιτικά και οικονομικά, που επέλεξαν να έχουν πρώτη τους επιλογή και προτεραιότητα την Ελλάδα. Χτυπηθήκατε, παρόλο που θα είστε εδώ. Είστε παρόντες και μάχεστε. Από την Αφρική μέχρι την Αυστραλία, από την Νότια Αμερική, τη Βόρεια Αμερική, τη Γεωργία, την Ρωσία, την Ουκρανία, την Σουηδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σερβία. Είστε εδώ. Είστε εδώ, είστε παρόντες. Λοιπόν, αυτό το επιλογό μου είναι αφιερωμένο σε εσάς, αφιερωμένο στην προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να σωθεί και είμαστε καταδικασμένοι φυσικά να επιβιώσουμε ως έθνος, αν έχουμε περάσει πάρα πολλά πράγματα. Αφιερωμένο σε εσάς, με την υπόσχεση ότι θα επανέλθω με το νεότερο βιβλίο που θα έχει περισσότερα στοιχεία, η μοναδική, θα έλεγα, εκτάσεως και εντάσεως καταγραφή των όσων εσείς παρήξατε είναι γραμμένη εδώ και θα χαρώ πάρα πολύ και στην επόμενη εκδήλωση θα κάνουμε πάλι στον Πειραιά. Άλλωστε, νομίζω ότι την επόμενη εκδήλωση δήμαρχη που θα μας κοτρακοσμήσει με την παρουσία θα είναι η επόμενη εκδήλωση για το Liberty, για το ζωντανό μουσείο που το φιλοξενεί ο Πειραιάς. Όχι τυχαία, εμβληματικά θα έλεγα το ότι φιλοξενεί ο Πειραιάς. Λοιπόν, Νίκο, αν θέλετε να περάσουμε τώρα στην βράβευση, έτσι, που θα κάνει αυτό το πράγμα. Ναι. Παρακαλώ. Αν θέλετε, μετά τις βραβεύσεις, ευχαρίστω. Ευχαριστώ πολύ. Να προχωρήσουμε τώρα στις βραβεύσεις, στις τιμητικές διακρίσεις που θα απονείμει η ΠΑΔΕ στον Μάρκο Πειραιά, σε επιχειρηματίες, στους πρώην πρόεδρους και σε διάφορους άλλους που έχει επιλέξει η ίδια. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόεδρο για την
αλλά μακάρι να δικαιώσω αυτή τη διάκριση που κάνετε τώρα. Είναι η πρώτη μου θετή ερώτημα, όπως θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει κι άλλη. Δεν στο πειρά θέλω να ξέρετε ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια και νομίζω είναι ευκαιρία μετά τη λήξη της παρουσίας σας εδώ. Και μέσα στην κυρία Δούλα θα ήθελα πολύ να σας κάνω ένα mail στον καθένα και να σας ενημερώσω τι κάνουμε στο Πειραιά, τα προβλήματα του Πειραιά, πώς βλέπουμε την οπτική του Πειραιά, είτε μέσα στην αφιλία, του τουρισμού, του μεγάλου λιμανίου που καλώς ή κακώς στη διαχείριση του πλέον έχουν υπόσχο οι Κινέζοι, αλλά και αυτό μπορεί και κανένας πολύ εθνικό έτσι χώρα. Πώς θα έχουμε μια επικοινωνία, ώστε να μην είναι αυτή η τελευταία φορά που βρισκόμαστε μεταξύ μας. Άλλωστε, νομίζω ο ρόλος σας και ως εκπρόσωποι και της Ελλάδας κατά μία είναι να γνωρίζετε τι γίνεται στη χώρα. Η κυβέρνηση ενημερώνει για τα βασικά ζητήματα. Εγώ θα ήθελα στο πλαίσιο της εξωστρέφειας που λέω τον Πειραιά να σας κάνω ένα ερωτικό, θα πάρω στοιχεία του κ. Μούλα όλων σας και να σας κάνω ένα ερωτικό σε σχέση με την πόλη του Πειραιά. Ώστε να γνωρίζετε τι κάνουμε και μακάρι και το χρόνο με το κύριε Μούλα, κύριε Πρόεδρε, όχι μόνο για μια διαγρήγορση. Εμείς κάθε Μάιο γιορτάζουμε τις ημέρες θάλασσας. Είναι μια εβδομαδία περί την γιορτή στο Πειραιά, όπου εκεί έχουμε και ξεναγήσει το Λίπεδο και όχι μόνο στο Λίπεδο και φυσικά σε όλα τα ιστορικά μνημεία, αν θέλετε, οι ιστορικές αναφορές της πόλης. Με χαρά να σας προσδοκούμε στις ημέρες θάλασσας να έρθει να έρθει στον Πειραιά σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα, όπου είναι μια γιορτή όπου έχει άξονα την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την επιχειρηματικότητα, την αυτιλία, τον πολιτισμό της θάλασσας και νομίζω είναι μια ωραία εβδομάδα για την πόλη μας. Θα χαρούμε λοιπόν όσοι μπορούν από εδώ την επόμενη εβδομάδα να προγραμματίσουμε, να σας καλέσουμε να έρθετε εδώ. Ευχαριστώ πολύ και έχουμε κάθε επιτυχία σε όλους. Να καλέσω τώρα στο βήμα τον πρόεδρο της ΔΥΡΑΠ, τον κύριο Τάκη Αβραμίδη. Θα τον βραβεύσουμε λίγο να πούμε λιγάκι. Αφενός για τη συμπλήρωση πες λιγάκι. Ναι, διότι αφενός μένει για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την ίδρυση του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά, της ΔΥΡΑΠ, της οποίας είναι πρόεδρος τώρα, και βεβαίως για την εν γέννη δραστηριότητα του Δημοτικού Ραδιοφώνου του Πειραιά στην ομογένεια και τους αποδήμους. Επαναλαμβάνω, το πρώτο ραδιόφωνο της χώρας και το μοναδικό αυτή τη στιγμή δυστυχώς που ασχολείται με τους αποδήμους. Πάνω όλοι μαζί οι πρόεδροι, οι πρώην πρόεδροι, δηλαδή να έρθει ο κ. Παπαδόπουλος, ο κ. Γιάνναρος, ο κ. Πανταζόπουλος, για να βραβευθούν για το σημαντικότατο έργο το οποίο έχουν διατελέσει για την Παδέα. Και η Παδέα, αν δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, δεν θα είχε φτάσει σήμερα μέχρι εδώ που είναι να κάνει τόσο σημαντικές πρωτοβουλίες και τόσο σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες ενδεικτικά κάποιες από αυτές σας ανέφερα. Λοιπόν, περιμένουμε τους τρεις πρόεδρους, τον κ. Τζον Πανταζόπουλο, τον Δημήτρη τον Γιάνναρο και τον Νίκο τον Παπαδόπουλο για να βραβευτούν από τον σημερινό πρόεδρο, τον Πίτερ Κατσεμπάνη. Των ανθρώπων που έχουν πολύ μεγάλη την Ελλάδα μέσα στην καρδιά τους.
Έχει γίνει μια προσπάθεια να αγοραστεί το σπίτι του Ιψηλάντη στην Ουκρανία. Όπως επίσης να αγοραστεί και το στρατηγείο της Εθνικής Εταιρείας στο Κισινάο. Δύο άνθρωποι έχουν πάρει την πρωτοβουλία αυτή, αφού έχουμε συνοηθεί βέβαια μαζί τους. Είναι ο κύριος Μπούμπουρας ο Παντελής και είναι και ο δικός σας άνθρωπος, ο δικός μας άνθρωπος, ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης. Λοιπόν, θα δώσουμε καταρχήν βραβείο στον κύριο Μαρινάκη για την πρωτοβουλία του αυτή. Θα τον εκπροσωπήσει η κυρία Ψηλάν, παρακαλούμε να έρθει στο βήμα επάνω. Και πραγματικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, επιτέλους, θα μπορέσουμε να δούμε πού ήταν το να αγοράσουμε και να μπούμε μέσα στο σπίτι του Ψηλάντη που είναι στην Ουκρανία και να ξαναζήσουμε στιγμές ιστορικές στο Κισινάο, στη Μολδαβία, εκεί όπου για πρώτη φορά συγκροτήθηκε, συνεδρίασε η Φιλική Εταιρεία και οδήγησε φυσικά την Ελλάδα στην απελευθέρωσή της. Λοιπόν, να έρθει η εκπρόσωπος του κυρίου Μαρινάκη, κυρία Ψηλάντη, το γένος Ψηλάντη φυσικά, για να λάβει το βραβείο καλεσμού του κυρίου Μαρινάκη. Αξιότιμοι κύριες και κύριοι, κύριοι βουλευτές, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή για τον κύριο Μαρινάκη να λαμβάνει αυτό το βραβείο. Λυπάται πολύ που δεν μπόρεσε να βρίσκεται εδώ σήμερα. Μου ζήτησε να σας διαβιβάσω την ευγνωμοσύνη του για την τιμητική αυτή διάκριση. Έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον, γιατί ζούσε τουλάχιστον 20 χρόνια στο εξωτερικό και ακόμη πήγε να έρχεται πολύ τακτικά. Καθώς η καρδιά του ελληνισμού δεν χτυπά μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε ολόκληρη την Ιφίλιο, από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας, είναι καθήκον όλων μας όχι μόνο να διατηρήσουμε τις γέφυρες μας ενώνουν με τον απόδημο ελληνισμό, αλλά και να τις διευρύνουμε. Για να γίνει αυτό, προϋπόθεση είναι να κρατήσουμε ζωντανή την ιστορική μας μνήμη. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ο ρόλος σας είναι καθοριστικής σημασίας. Εσείς αποτελείτε τη φωνή της Ελλάδας που φτάνει σε κάθε άκρη του κόσμου. Εύχομαι αυτή η φωνή να συνεχίσει να ακούγεται και να δυναμώνει όλο και περισσότερο μέσα από το έργο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Just to add in English, because I think this is important. Ypsilantis was one of the key members of the Filiki Eteria, the friendly company, that was a key to helping Greece gain its independence from the Ottomans in the 19th century. And there is it is really important to recognize historical figures who contributed to Greece's history from the diaspora. He lived in Kiev in modern-day Ukraine, and there is there's a group of people who are working towards purchasing his property and turning it into a historical museum so that that piece of the Greek diaspora in Kiev can be regenerated again. And Mr. Marinakis, who was who received the award today, and Mrs. Ypsilanti, who's his representative, Mr. Marinakis is one of the key figures behind that. And he is a key figure here in the port city of Piraeus because he owns the local football team as well. So he has a real stake here, and he is one of those people who's lived in other countries as well and recognizes that Hellenism goes beyond the boundaries of modern day Greece, and we should be able to commemorate and remember those historical figures who contributed to Greece in the past as well. Θα έλεγα απαραίτητη ενημέρωση που έκανε και στα αγγλικά. Λοιπόν, τώρα θέλω να περάσουμε να ανέβει, αν μπορεί, πάνω στο βήμα ο κύριος Ραφτάκης και ο κύριος Κλαβούνος για να μπορέσουμε να παραδοθεί. Και ο κύριος Βράκας, δεν ξέρω αν είναι εδώ, να έρθει ο κύριος Βράκας, ναι, για να τους δώσουμε βραβεία για τους ανθρώπους θα σας πούμε, που δεν μπορούσαν να έρθουν. Θα δώσουμε στον κύριο Βράκας.
όταν ανέβει το καλοπάνω. Για τον, όπως είπε ο Τραμπ, τον νούμερο ένα γνωστό και δυνατό Έλληνα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, τον Πρίγκο. Έτσι, να το δώσουμε το βραβείο και να ευχηθούμε κι άλλοι Έλληνες να έχουν την ίδια δύναμη και παρουσία όπως ο Πρίγκο. Όπως βλέπετε, παντού πίσω από κάθε πετυχημένο ή γνωστό ή μεγάλο δύναμο ηγέτη είναι ένας Έλληνας. Λοιπόν, να δώσουμε και τον Πρίγκο. Just to, and again in English, because I think this is important. One of the awards we would like to give today is to someone who's been acknowledged by the President of the United States of America as perhaps the leading Greek in America today, and that is the President's own Chief of Staff, Rince Privas. And we're very lucky to have with us as a member of WHIA, now a retired member, of course, in Dan Brakis, who I know is very good friends, buddies, in yes. fact, with Rince, and will take great pride in presenting him with this award when he returns to the United States, although I think Dan is going to stay in Greece for a little while yet. So this is an award for Rince Privas. Thank you. I'd like to thank you all for giving this great honor to Rince Privas, a very good friend of mine from the great state of Wisconsin. Rince, all he wanted to be was an elected official. And he ran for the state assembly in Wisconsin in 1994. Well, he lost. But he wound up running the Republican Party in Wisconsin. He was tapped to run the Republican Party nationwide in America. He's an attorney, a wonderful young man. Rince is from his father, who's German. His mother's Dimitra, so he's Greek on his mother's side. He has a lovely wife and two children that he met in the Greek Orthodox Church. And when, during the election, of course, it was a difficult time in the States, a lot of disagreement. Even Rince disagreed with our current president on a couple issues, but despite the fact that there was disagreement, it was healthy disagreement, and like the Greek tradition, Rince was a true leader. At the University of Wisconsin-Whitewater, he was elected by his peers to be the student president, to be the student body president. He attended law school at the University of Miami, and there again he was chosen to be the president of the law school. So Rince, in the Greek tradition, is a true leader. President Trump recognized that and gave him the honor of being a great champion, not only for the Greek cause, but for Greek people all over the world. Rince was invited to come. He, of course, couldn't come, but he is well aware of issues in Greece. He's well aware of the issues that WEA and all of us are working on behalf of the Greek people worldwide. And so I want to give this to him personally and tell him that all of you appreciate what he's doing, and I know he appreciates this honor. Thank you very much. Από την Ιωράκα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα να βραβεύσουμε τον μέχρι πρότινος πρόεδρο, βουλευτή του New Hampshire, τον κύριο Τόμ Κατσιαντώνη. Θα δώσουμε το βραβείο που το παραλάβει ο βουλευτής μας από τον Καναδά, ο Γεράσιμος Λαγούνας. Να είσαι καλά. Μία κουβέντα μόνο θα σας πω, γιατί είμαι και λίγο κρυωμένος. Εγώ είμαι από τους Καναδούς που έρχονται στην Ελλάδα να κρυώσουν με το air condition. Δεν κρυώνω ποτέ στο Καναδά που κάνει μείον 30, στην Ελλάδα κρυώνω στην Αθήνα. Καταρχήν να σας πω, να πω στο συνάδελφο και φίλο τον Γιώργο και πάλι συγχαρητήρια. Έχουμε αρκετό το βιβλίο να πάει πάρα πολύ μακριά, να κάνει τον γύρο του κόσμου και περιμένουμε την έκδοση στα αγγλικά για να μπορούμε να την προωθήσουμε στο εξωτερικό. Και στα γαλλικά, τέλεια. Επειδή είμαι και από το Κεμπέκ, τέλεια. Να σας πω ότι, εντάξει, ο Θωμάς δεν είναι μαζί μας. Ο Θωμάς έχει μείνει στην Αμερική. Αλλά ο Θωμάς έχει, από όταν έχει ασχοληθεί με τον οργανισμό από την αρχή, έχει δώσει υδρότα, έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Και γι' αυτό χαίρομαι, ως φίλος και συνεργάτης του Θωμά, που έχει δώσει πάρα πολύ στην Παρδέ. Έχει δώσει ώρες και υδρότα και είμαστε στην Παρδέ να παραλάβω αυτό το βραβείο γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλά μέσα. Και τώρα φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από τη σημερινή βράβευση η Νικόλη Μαλιωτάκη. Εμείς ευχόμαστε να την ξαναδούμε στην Ελλάδα πλέον ως Δήμαρχο Νέας Υόρκης.
Πάντως, είτε βγει είτε όχι, έχει κερδίσει τις καρδιές μας. Είναι μόλις 37 χρονών και είναι μια πολύ πολύ ξεχωριστή γυναίκα ως επιστήμονας, ως πολιτικός και ως Ελληνίδα πάνω απ' όλα. Είμαστε περήφανοι που είναι μέλος της ΠΑΔΕ, είναι μέλος του Board της ΠΑΔΕ, του Διοικητικού Συμβουλίου. Ήταν και το 21 Φεβρουαρίου εδώ στην Ελλάδα, στην παλιά Βουλή. Και θα την δούμε πάλι μετά τις εκλογές, τον Νοέμβριο του 2017, με μεγάλη χαρά. Το βραβείο φυσικά θα το δώσει ο Λου Ραπτάκης, αν και σε αντίθετο κόμμα. Ο Λου είναι δημοκρατικός, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη είναι ρεπουμπλικάνα. Θα της δώσει το βραβείο μαζί με την αγάπη μας και τις ευχές μας για μια πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. This award is for a current board member, and that's Nicole Maliotakis, who's a state representative in New York State. Nicole is currently not able to be here. She's also a board member of WHA. She's not here because she's actually contesting the Republican nomination for mayor of New York, and that will be happening in September, I think, and then the elections in November. There has never been a female elected as mayor of New York in the long and storied history of that city, and we hope, as one of our members, and Nicole of Greek origin, her father is from Crete, her mother is Cuban, we think that Nicole can certainly go a long, long way. She's a young woman with a great future in politics, and so we're presenting this award, and Lou Raptakis is accepting it on her behalf, and to show the bipartisan spirit we always operate in WHIA. They're from different political parties, but when we come to WHIA, we play like a national team, like the national team of Greece, and we're all in it together. So, Lou, please pass on our best wishes to Nicole. Thank you. Thank you. And Nicole Maliotakis also conveys her message here for not being here today, but as you've heard earlier, folks thought that Nicole did not even have a chance as a state assemblywoman for 10 years from the great city of New York, from the Staten Island borough. She's been a fighter. She has that Greek spirit in her, the Greek blood of fighting for what's right for the people of Staten Island, for the people of New York City. And what Peter Katsapani said earlier, she has just about cleared the Republican opposition. There was five candidates, very wealthy candidates, running against her in a primary. Her tenacity alone has just about cleared the Republican nomination, so there might not even be a Republican primary this coming September. And what she is also doing is, on a daily basis, and you folks out there can Google her name, every single day she is giving Mayor Blasio Oposolebe Agera, Stadetelica. She is giving him a lot of heartburn. She is pounding the pavement. And let me tell you something, ladies and gentlemen, nobody would think that many years ago that Rudy Giuliani, a Republican, would win that seat as New York mayor. So we have, slowly, probably next year, this year, this coming November, a first female. I know somebody's trying to quote me on the other phone. It's probably Nicole right now, trying to correct me somewhat. But we will see, hopefully, ladies and gentlemen, the first Greek-American female mayor of the great city of New York. Εγώ ελπίζω ότι ο Δήμαρχος κάποια στιγμή θα πάρει πρωτοβουλία, δεν το ήξερα αυτό, γι' αυτό και δεν είχε πάρει πρωτοβουλία, να βραβεύσει τον Ραπτάκη και τον Γιάννορα για την πρωτοβουλία που είχαν για το Liberty. Γιατί εξαιτίας των συγκεκριμένων πολιτικών ήρθε το Liberty εδώ πέρα. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που είναι σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο είναι του Ποπές Κουταριτσάνου. Θέλω να έρθει η Λιλιάνα Ελπάν, η οποία είναι εκπρόσωπός του από την Ρουμανία, να πάρει το βραβείο του Ποπές Κουταριτσάνου. Σας θυμίζω ότι ήταν πρωθυπουργός το 2004 με 2008, όταν ετέθη το θέμα στη Ρουμανία, όταν ετέθη το θέμα της εισαγωγής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, με το όνομα Μακεδονία, ήταν από τους ανθρώπους με καταγωγή από την Κεφαλονιά. Δεν μπήκανε τα Σκόπια μέχρι και σήμερα. Και να πω ότι σήμερα ο Ποπές Κουταριτσάνου συνεχίζει να είναι στο προσκήνιο μετά από τόσο πολλά χρόνια. Είναι πρόεδρος της Γερουσίας στη Ρουμανία, είναι ο νούμερο 2 θεσμός σε αξία. Μετά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας έχουμε τον πρόεδρο της Γερουσίας. Να τον ευχαριστήσουμε άλλη μια φορά για τη συμμετοχή του στην ΠΑΔΕ, για το σημαντικό έργο που έχει κάνει σαν Έλληνας πάνω απ' όλα και φυσικά να συνεχίζει να κυριαρχεί και στις καρδιές και των Ρουμάνων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
κύριος Καριτσιάνου σήμερα δεν μπορούσε να παρεμβαίνεται εδώ μαζί μας και είναι μεγάλη τιμή που παίρνει αυτό το βραβείο. Σας ευχαριστώ. Μην φύγεις λίγο, αν θέλεις, Λιλιάνα, να σου δώσουμε και για τον Παντελή, τον Μπούπορο, ο οποίος εκτάκτος, αν και πήρε, ήρθε με ιδιωτικό αεροπλάνο σήμερα από την Ουκρανία να μας δει, είχε μια διαθεσία πριν από μια μισή ώρα περίπου και δεν μπορούσε να έρθει μαζί μας. Θα τον δει όμως η Λιλιάνα σήμερα να του δώσει το βραβείο, το οποίο είναι εδώ. Άρα δίνεις, πρόεδρε, και το βραβείο του κύριου Κούπρα. Σας είπα ο κύριος Κούπρας ποιος είναι. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αγοράσει μαζί με τον κύριο Μαρινάκη το σπίτι του Ιψηλάντη στην Ουκρανία και το αρχηγείο της φιλικής εταιρείας στο Κισινάου της Μολδαβίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παντελή για την σημαντική του εθνική του συνεισφορά. Those two awards, just to clarify, one was for the Popescu Tsaritsanu, who is a former Prime Minister of Romania and currently the President of the Senate of Romania, who was a leading role when he was Prime Minister of Romania of promoting the fact that the former Yugoslav Republic of Macedonia should not enter NATO unless and until it clarified its name status to the satisfaction of Greece. And the other award was to Mr. Bouboudas, who, along with Mr. Marinakis, who was awarded earlier, are working in that effort to recognize Ypsilanti and the people of the friendly company, the Finikia Beria, and the work that they did in the in assisting the independence of Greece in the 19th century. Και πατήσουμε προς το τέλος σιγά-σιγά τις εκδηλώσεις μας και των βραβεύσεών μας. Είναι η υποχρέωσή μας στους ανθρώπους οι οποίοι συμπαρίστηκαν τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν και στο Πειραιά ή στην Παρδέ και συμπαρίστηκαν και τον τρόπο και ενεργά με οδηγίες. Να τους πούμε ένα ευχαριστώ, τον Σαμί Σαμπάχ και τον Σουλή Σαμπάχ, οι οποίοι είναι εκπρόσωποι της ΣΥΣΙΣ, της μεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας. Αν είναι εύκολο να έρθει ο Κυριάκος Τόπρας να πάρει τα βραβεία τους και να τους ευχαριστούμε που είναι εδώ, παρότι σε οτιδήποτε έχει σχέση με την Ελλάδα, έχουν έδρα την Ελλάδα, εταιρεία η οποία, αν και αραβικό σήμερα δεν έχει έδρα την Ελλάδα, δεν δραστηριοποιείται, φορολογείται όμως στην Ελλάδα και είναι σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα μας βοήθησε να γίνει αυτή η εκδήλωση με μεγάλη χαρά και παρουσία. Yeah, now we are thanking Samir and Sahel Sabah, who are from a large multinational company that has decided to base itself here in Greece. They are Consolidated Contractors Company, CCC, and they have been extremely helpful to Mr. Noulas and to the mayor in helping to put together and support today's function, so we thank them very dearly for that. Στο Γιώργο Τονούλα για το βιβλίο που έγραψε και για την προσπάθεια που κάνει τόσα χρόνια για την πρόοδο της ιδέας της ΠΑΔΕ διεθνώς και στην Ελλάδα. This is going to take a long time, of course, because this award is for our friend George Noulas, για το φίλο μας τον Γιώργο Νούλα. Μπορεί να μιλάμε ώρες ολόκληρες για το έργο που έχει κάνει ο Γιώργος, για τη συμπαράσταση που έχει δώσει στην ΠΑΔΕ, για τις συμβουλές που έχει δώσει στην ΠΑΔΕ, για όλα αυτά που δεν έχει γράψει στο βιβλίο, που έχει χρειαστεί να κάνει. Τον ευχαριστούμε για όλο το έργο και φυσικά και για το βιβλίο, αλλά όχι μόνο για το βιβλίο. To our friend George Noulas, he's been legal counsel for WHIA PAVE from the very start when they needed to formalize the first not-for-profit group in Greece that had more members of the board that were not Greek citizens than Greek citizens, as he explained earlier. He's been here every step along the way. He's been a wise counsel, wise legal counsel, wise political counsel, and he continues to support us. He's written this wonderful book that will soon be translated into English and other languages as well. And we know, we thank you, George, and we know that you will be side by side with us in the future. Thanks a lot. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτή η ξεχωριστή τελετή που είχαμε τη χαρά να ζήσουμε όλοι μαζί εδώ έλαβε τέλος.
ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας εδώ. Να σας πω ότι με το που θα βγείτε έξω δεξιά υπάρχει μια μικρή, θα έλεγα έτσι, σαν δεξίωση για τους ανθρώπους που από τόσο μακριά ήρθαν να μας δουν, να μας τιμήσουν την παρουσία τους, ως ελάχιστο δείγμα της αγάπης που υπάρχει από τον Δήμο Πειραιά και από όλους εμάς προσωπικά εδώ τους Ελλαδίτες που ζούμε στην Ελλάδα, βιώνουμε και ελπίζουμε πάντα στη σκέψη τη δικιά σας, στην παρουσία τη δικιά σας, στη δύναμη τη δικιά σας και πάνω απ' όλα στην καρδιά και το μυαλό με το οποίο μας φροντίζετε καθημερινά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, πάντα επιτυχίες για την Ελλάδα και για εσάς και πάνω απ' όλα μην ξεχάσετε ποτέ ότι η καρδιά σας, όπως μέχρι σήμερα, θα συνεχίσει να χτυπάει στους αιώνας των αιώνων για την Ελλάδα. Να είστε καλά. Προτεραιότητα στον ακροατή. Προτεραιότητα στην ενημέρωση. Βήμα στον πολίτη. Η φωνή του Πειραιά στα Ερτζιανά είναι μία. Κανάλι 1 στους 90,4. Η συχνότητα της ενημέρωσης, της μουσικής, των ακροατών. 30 χρόνια, Κανάλι 1. Συνεχίζουμε τη μετάδοση, συνεχίζετε την ακρόαση.